Σε όλους και στους τηλεθεατές μας. Ταλαιπωρημένο σας βλέπω. Δουλειά και σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να μην είμαστε. Αφού αλλά αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι καλό. Αφού θα τη βγάλετε που θα τη βγάλετε τη γραβάτα όταν τελειώσετε σε λίγο τη συζήτηση με τους θεσμούς, μην τη φορέσετε όταν μπείτε, γιατί μετά θα σας βγάλουν φωτογραφία. Κοιτάτε πώς βγήκε. Κοιτάτε πώς βγήκε ο Κατρούγκαλος, έτσι. Μην πάτε χωρίς γραβάτα, καλύτερα. Δεν ξέρανε αυτοί που το γράψανε ότι πήγαινα μετά σε μια κηδεία. Επειδή είχα γραβάτα ανοιχτόχρωμη, έπρεπε να τη βγάλω. Μάλιστα. Είναι από τις περιπτώσεις που αυτοί που κάνουν αστείο δεν ξέρουν ότι είναι από τα πράγματα που αστεία δεν χωράνε. Το χιούμορ είναι πάντα χιούμορ. Κύριε Υπουργέ, χθες είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Από όλες τις τάξεις. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν αντιδράσει άλλη φορά, αντέδρασαν. Μάλιστα, και η πρώτη σελίδα της Αυγής είναι αφιερωμένη στο γεγονός αυτό. Δεν αντέχει άλλο η κοινωνία, γράφει η Αυγή. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της λιτότητας. Της επερχόμενης λιτότητας και της ισχύουσας λιτότητας. Την οποία δεν τη χρεωνόσαστε όλοι εσείς, αλλά δυστυχώς επί των ημερών σας αυξάνεται. Κύριε Υπουργέ, άδικο είχαν όλοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν στον δρόμο? Είναι ακροδεξιοί και δεξιοί? Είναι ακροαριστεροί? Είναι αναρχικοί? Είναι χρυσαυγίτες? Ή μπορεί να είναι και Σιριζέοι? Ή απλοί Έλληνες πολίτες που βλέπουν ότι με το ασφαλιστικό και το φορολογικό η ζωή τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολη? Λοιπόν, να τα ξεχωρίσουμε. Είναι αλήθεια λέει ότι όταν ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο, όποιος κυβερνά πρέπει να ακούει. Να δούμε λοιπόν το μήνυμα. Να δούμε πρώτα-πρώτα από το ασφαλιστικό ή από το φορολογικό, όπως λέτε, εάν βλάπτονται οι περισσότεροι. Θα σας απαντήσω μετά αναλυτικότερα και θα σας πω ότι οι περισσότεροι ωφελούνται. Όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ και από το φορολογικό και από το ασφαλιστικό, ωφελούνται. Θα μου πείτε, αφού ωφελούνται, γιατί βγαίνουν στους δρόμους? Η απάντηση και εδώ νομίζω είναι απλή. Έχουμε 5 χρόνια μαυρίλας και μιζέριας. Ο κόσμος περίμενε ότι θα βγει πιο γρήγορα από τη μιζέρια αυτή, από όσο μπορούμε να του παραδώσουμε. Και προφανώς εισπράττουμε εμείς και για τα 5 χρόνια της μιζέριας και της μαυρίλας. Λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή της ενέργειας. Λογικό είναι. Αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να δούμε τις αντιδράσεις. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι από το ασφαλιστικό, άνθρωποι που ήταν σαν και εμένα παλιά. Που βγάζαν πάνω από 40, πάνω από 50, πάνω από 60.000. Εμείς με τις γραβάτες και με τα μαντιλάκια μας. Εμείς δεν πληρώναμε αρκετά. Οι μισθωτοί τραβάγαν το κάρο για μας. Εμείς, άνθρωποι σαν και εμένα, με τις 40, τις 50, τις 60.000, που δεν είχαμε μάθει να πληρώνουμε, πρέπει να μάθουμε να πληρώνουμε. Αν δεν πληρώσουμε εμείς που έχουμε πιο πολλά, δεν μπορούμε να ελαφρύνουμε τη θέση αυτών που έχουν πιο λίγα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό θέλει όμως και ο κύριος. Αυτό και με το ασφαλιστικό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι που θέλει και ο κύριος Σόιμπλε και το έχει πει σε όλους τους τόνους. Τι? Την εσωτερική υποτίμηση, κύριε Υπουργέ. Τι θέλει ο Σόιμπλε? Θέλει χαμηλότερους μισθούς, θέλει χαμηλότερες συντάξεις, χωρίς να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Εσείς μα λέτε τώρα. Μας λέτε ότι αυτοί οι οποίοι είναι από 12.000 και κάτω, στα ίδια χάλια θα μείνουν οι άνθρωποι. Εκείνοι οι οποίοι ήταν λίγο παραπάνω, θα πρέπει να πληρώσουν. Αυτό δεν είναι ασφαλιστικό σύστημα και αυτό δεν είναι δίκαιο. Όχι, προσέξτε, είναι δίκαιο. Γιατί και εκείνοι που είναι κάτω από τα 12. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε. Παραμένουν στα ίδια χάλια και έρχονται κοντά τους και οι υπόλοιποι. Θα σας πω και για τα δύο. Όλοι συμφωνούμε ότι ούτε το ασφαλιστικό ούτε κανένα άλλο πρόβλημα λύνεται χωρίς ανάπτυξη. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να συγκρατήσουμε σχετικά τη συνταξιοδοτική δαπάνη, να μειώσουμε δηλαδή τα πολύ μεγάλα ελλείμματα που έχουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Πώς? Αυτό το κάνουμε με το νέο σύστημα. Δια των μειώσεων. Και με αυτόν τον τρόπο, όχι, ακούστε με, γιατί τα δύο πράγματα θα απαντήσω και στα δύο. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Παρακαλώ. Κόψετε. Λέμε λοιπόν ότι με την μείωση, τη σχετική μείωση τη συνταξιοδοτική δαπάνη, προσαρμόζοντάς τη σε αυτά που έχουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να δώσουμε ακριβώς την ευκαιρία στην οικονομία να ξεκινήσει. Να μειώσουμε την ανεργία, να μεγαλώσουμε την εισφοροδοτική βάση και έτσι να μπορέσουμε στο μέλλον να μειώσουμε και τις φορές. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ. Οι ειδικοί λένε δεν γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε, δεν απάντησα στο πρώτο. Ναι. Αυτό που σας είπα αρχικά, είπα ότι μέχρι τώρα αυτοί που τραβάγανε το κάρο είναι οι μισθωτοί. Το 63% είναι του ελληνικού λαού, πληρώνουν πάνω από το 80% το φορολογικό. Θα συνεχίσουν να το τραβάνε. Και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας, όχι, με το νέο φορολογικό ελαφραίνεται λίγο η θέση τους. Καθόλου. Και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας, παραμένει δικηγόροι, και καθόλου, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτάκι, δεν μειώνεται. Οι δικηγόροι έχουν μια... Μην πάμε μόνο στους δικηγόρους, κύριε Υπουργέ. Ναι, δεν έχω απαντήσει όμως στους γιατρούς. Εγώ δεν θέλω ποτέ να αφήνω ερώτηση να πέφτει κάτω. Παρακαλώ. Μου είπατε λοιπόν για το τι γίνεται μετά. Εμείς θέλουμε και στο εσωτερικό των άλλων κατηγοριών, των δικηγόρων, των μηχανικών, των γιατρών, των αγροτών, που δεν είναι ενιαίοι κλάδοι, έχουν πλούσιους ανθρώπους, μεσαία στρώματα και φτωχούς.
να ελαφρύνουμε την κατάσταση των φτωχότερων ανθρώπων, να πληρώσουν λίγο τα ανώτερα μεσαία στρώματα και περισσότερο οι πλούσιοι. Ξέρετε τι θα καταφέρετε όμως, λένε αυτοί. Κοινωνικής δικαιοσύνης. Ξέρετε τι θα καταφέρετε, λένε αυτοί. Δεν θα δηλώνουν με το εισόδημά του, θα φοροδιαφεύγουν. Το αντίθετο αποτέλεσμα. Και θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ούτε τα ταμεία θα έχουν. Αυτοί που τα λένε αυτά ότι θα φοροδιαφεύγουν. Οι ίδιοι τα λένε. Πολλοί φοροδιαφεύγουν και τώρα. Οι ίδιοι αυτοί, μετα... Μισό λεπτάκι. Ναι. Πιάστε του. Πολλοί δικηγόροι, πολλοί γιατροί, πολλοί μηχανικοί είναι τίμοι και δηλώνουν τα πραγματικά του εισοδήματα. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτού του χώρου υπάρχει και φοροδιαφυγή. Πιάστε δεν είναι γνωστό. Πιάστε του. Βεβαίω. Λοιπόν, σα λέω λοιπόν. Ότι όποιος θέλει να φοροδιαφύγει, φοροδιαφεύγει εφόσον το επιτρέπει το σύστημα. Κύριε Υπουργέ, εφόσον το αν σύστημα είχαμε... λοιπόν δεν το επιτρέπει, και ένας από τους λόγους που προσπαθούμε τώρα να συνδέσουμε το ασφαλιστικό και το φορολογικό, δηλαδή να έχουμε κοινή ίσπραξη το, μέσω των ίδιων μηχανισμών με οριζόντια μέτρα της εισφοράς και του φόρου, με οριζόντια μέτρα. Και για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφύγη. Προσέξτε, κύριε καθόλου Υπουργέ. Οριζόντιο μέτρο. Αυτό που κάνουμε είναι ο ορισμός των αντιοριζόντιων μέτρων. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, γιατί το λέω αυτό. Πάμε να πάρουμε από όλους, πάμε να τα πάρουμε από τους πλουσιότερους. Προσέξτε, γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, να σας πω γιατί κατά την άποψή μου δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με τον επαναεπολογισμό των συντάξεων με το σύνολο του εργασιακού βίου, θα έχουμε ταυτόχρονα μείωση των αποδοχών που θα υπολογίζονται με την αποδοχή. Θα είναι πολύ χαμηλές. Έτσι, θα είναι πολύ χαμηλές. Άλλο όπως γινόταν για παράδειγμα στο ΙΚΑ, που είχε την τελευταία δεκαετία να διαλέξει κύριε την καλύτερη πενταετία. Κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το. Άρα έχουμε μείωση συντάξεων. Δεν είναι δική μας. Είναι του 38-63 του 10 και του 38-65 του 10. Είχατε πει θα τον αλλάξετε. Και αυτή υπολογίζει το σύνολο. Μισό λεπτάκι. Και αυτοί υπολογίζουν στο σύνολο του εργασιακού βίου. Είχατε πει ότι θα τον αλλάξετε. Κύριε Παπαδάκη, και ο νόμος του 10 έγινε. Μαζί τα λέγαμε, κύριε Κατρούγκαλε. Κύριε Παπαδάκη, και ο νόμος του 10 έγινε μια εποχή που είχαμε 1/4%, 1/4 περισσότερο εθνικό πλούτο. 25% περισσότερο εθνικό πλούτο. Τι σας είπα προηγουμένως. Ότι εμείς προσπαθούμε να μοιράσουμε μια μικρότερη συνταξιδοτική πίτα. Και είναι μικρότερη συνταξιδοτική πίτα όχι επειδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Αλλά επειδή. Όχι, θα απαντήσω πρώτα σε αυτό. Μην πέφτει τίποτα κάτω. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω. Έχουμε 1/4 λιγότερο εθνικό πλούτο, είμαστε κατά 25% φτωχότεροι από το 10. Αυτό σημαίνει ότι η πίτα που έχουμε να μοιράσουμε στις συντάξεις είναι μικρότερη. Τι μπορούμε να κάνουμε, τη μικρότερη αυτή πίτα να τη μοιράσουμε με πιο δίκαιο τρόπο. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Ίσους κανόνες για όλους και κανόνες που επιβαρύνουν πιο πολύ τους πλούσιους. Αυτό είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Προσέξτε, όταν είναι πάρα πολύ κοντά και θα συμφωνήσετε, καλέ μου φίλε Υπουργέ, όταν είναι πάρα πολύ κοντά η ρητορική στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και υπουργών, μέχρι πριν λίγους μήνες, ότι όχι μόνο δεν είναι μικρή η πίτα για να τη μοιράσουμε, αλλά θα επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Όχι, κύριε Παπαδάκη, ποτέ δεν λέγαμε ότι η πίτα είναι μεγάλη. Τι λέγαμε. Όχι, λέγατε θα επαναφέρετε τη 13η σύνταξη. Το λέγαμε και τον κατώτατο μισθό τον φέρουμε. Στα 751. Γιατί τα λέγαμε αυτά. Γιατί θέλαμε να προκαλέσουμε ένα, ελπίζαμε, σοκ ζήτησης στην ελληνική κοινωνία. Αυξάνοντας την εισπρακτική αυτή η ελπίδα δύναμη. Σας έφερε στην εξουσία. Αυτό όμως το ελπίζαμε ότι θα το πετυχαίναμε. Αυτή η ελπίδα σας έφερε στην εξουσία. Με τους θεσμούς. Ακούστε και γι' αυτό τον λόγο ο κόσμος διαμαρτύρεται. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Η ελπίδα σας έφερε όμως ότι δεν λέγαμε ψέματα τότε. Είχαμε στο μυαλό μας μια στρατηγική που στο μυαλό μας μέσω της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς μας επέτρεπε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Η οποία πέτυχε. Αυτή πράγματι η στρατηγική μας φάνηκε τον Ιούλιο ότι δεν πέτυχε. Και τον Ιούλιο αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό τον επόμενο συμβασμό. Να έρθουμε αλλά προσέξτε όμως... κύριε Παπαδάκη, αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός όταν μας εμπιστεύτηκε. Δεν τα ξέρει. Ήξερε ότι αυτά είχαμε υποσχεθεί. Δεν αυτά είχατε εξηγήσει το ασφαλιστικό. Και μας έδωσε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να ξανακυβερνήσουμε. Όντως, ακριβώς, όντως, γιατί όντως, είχε, όντως. Ακριβώς γιατί είχε την ελπίδα ότι θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δεν είχατε πει όμως ότι θα φέρετε αυτά τα μέτρα. Και θα προσπαθήσουμε τα μέτρα αυτά να τα πάρουμε κυρίως από τα ανώτερα μεσαία στρώματα και τους πλούσιους. Κύριε Υπουργέ. Να έρθουμε όμως στο διατάφτα. Επαναεπολογισμός όλων των συντάξεων και των υφιστάμενων, αυτό σημαίνει μικρότερες συντάξεις. Λέτε ότι θα... Όχι, κύριε Παπαδάκη. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων γίνεται για να δούμε ποια είναι η προσωπική διαφορά. Αυτό λέει. Τι έχουμε αυτό πει. Λέμε. Τι έχουμε πει. Αν υπάρξει, εφόσον αναγνωρίζετε ότι υπάρχει προσωπική διαφορά, θα έχουμε και μείωση. Μα δεν είπα εγώ ίδιος ότι είναι μικρότερη συνταξιδοτική πίτα. Απλώς είπα ότι όλα τα μεσαία και μικρά εισοδήματα, όποιος έχει εισόδημα κάτω από 12.000 και αυτή είναι το 80% των μισθωτών, πάνω από το 80% στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εκεί έχουμε τα γνωστά πράγματα με τις δηλώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν το 80% δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και οι ορισμένοι από αυτούς θα δουν και αυξήσεις. Αυτό είναι ακριβώς που ενοχλεί αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε για ποιο λόγο. Τους λέμε δηλαδή με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ. Εσείς που ζείτε με 12.000 και κάτω
Και δεν μπορείτε να πληρώσετε τον έμφυα. Δεν μπορείτε να ζήσετε. Μην φοβόσαστε. Στα ίδια χάλια θα μείνετε. Απλά όχι, θα φέρω πιο κοντά σας. Θα φέρω πιο κοντά σας. Εδώ είναι το σημαντικό. Προσέξτε με, θα φέρω πιο κοντά σας τους υπόλοιπους. Αυτό λέει ο Σόιμπλε. Εσωτερική υποτίμηση. Όχι, όχι, το ακριβώς ανάποδο. Γιατί εμείς λέμε ότι αυτή που περιγράφεται είναι η φωτογραφία της στιγμής. Η σύνταξη η οποία καθιερωώνουμε είναι μια σύνταξη με ρήτρα ανάπτυξης. Ακριβώς γιατί συνδέεται με την ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Να έχω τις εμφυλάξεις. Σε αυτούς λοιπόν. Να έχω τις εμφυλάξεις. Τι λέμε στην πάλι για ελπίδα μου μιλάτε. Δεν λέμε ότι θα μείνετε για πάντα εκεί. Ακριβώς πάλι για ελπίδα μου μιλάτε. Όχι, δεν μιλάω για την ελπίδα. Οπότε συμφωνήσαμε κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μακάρι να υπάρξει ανάπτυξη. Να υπάρξει. Ακριβώς. Και τους λέμε λοιπόν ότι στην ανάπτυξη θα έχετε μέρισμα. Η σύνταξή σας θα συμμετέχει στην ανάπτυξη. Αν υπάρξει. Οι μισθοί σας θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Αν υπάρξει. Κύριε Παπαδάκη, αν αποτύχουμε να φέρουμε ανάπτυξη, τέλειωσε η Ελλάδα. Δεν τέλειωσε η κυβέρνηση. Τέλειωσε η Ελλάδα. Η έκθεση αλλά ακριβώς επειδή η Ελλάδα δεν θα τελειώσει, η ανάπτυξη θα έρθει. Η Standard & Poor's, όπως ξέρετε, αναβάθμισε πρόσφατα τις προοπτικές της οικονομίας. Βεβαίως. Αλλά έρχεται η έκθεση της Κομισιόν. Δεν το έκανε γιατί συμπαθεί το ΣΥΡΙΖΑ η Standard & Poor's. Σωστά. Η Standard & Poor's το έκανε γιατί βλέπει ότι η ελληνική οικονομία έχει πιθανότητες να ανακάμψει. Έρχεται όμως η έκθεση. Στην ελληνική κοινωνία είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, ξέρουμε πώς είσαστε και εσάς το 80% τα συνήθη υποζύγια των άλλων. Εμείς δεν πρόκειται να σε επιβαρύνουμε πιο πολύ. Υπουργέ, και εσείς δεν θα μείνετε στα 12.000. Στο μέλλον είναι... θα τα πάτε καλύτερα. Λέω, Υπουργέ, αυτά τα έχετε πει πολλές φορές. Αυτή η εβδομάδα όμως είναι μια διαφορετική εβδομάδα. Κάθε Γιατί... μέρα συναντηθήκατε με τους θεσμούς. Ναι. Πρέπει να μας πείτε τι σας είπανε, τι τους απαντήσατε. Ναι, μισό, και, okay, συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, 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 απειρημένα. Εγώ διαβάζω από την Αυγή, κύριε Υπουργέ. Γιατί όντως ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Βεβαίως. Εγώ δεν διαβάζω ούτε Πρετεντέρι, ούτε Παπαδάκη, ούτε Σιωμόπουλο, ούτε Πρωτοσάλτη, ούτε κανέναν. Διαβάζω την Αυγή. Λέει λοιπόν, νέα μέτρα για την κάλυψη δημοσιονομικού κενού 2% του ΑΕΠ για το 2016-2017 ζητάει η Κομισιόν. Νέα μέτρα. Περικοπές στις συντάξεις ζητάει εμέσως το Δουνουτού, κάνοντας λόγο για βιώσιμο ασφαλιστικό. Αυτό το λέει η Αυγή στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν χτες που συναντηθήκατε και σήμερα, σας λένε μειώστε τις κύριες συντάξεις. Μα δεν το λένε. Ακούστε. Το λέει η Αυγή, σας λέω τώρα. Από διαρροές, κύριε Παπαδάκη, ξέρουμε ότι από διαρροές στο παρελθόν το Δουνουτού φαινόταν να ζητά μείωση των κύριων συντάξεων. Πήγα λοιπόν και εγώ στην πρώτη συνάντηση και περίμενα ότι οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα θέσουν αυτό το θέμα. Δεν το έθεσαν. Άρα διαψεύδετε την Αυγή. Διαψεύδετε την Αυγή. Όχι, δεν διαψεύω κανέναν, γιατί όπως είδατε και η Αυγή λέει για έμεσες πληροφορίες, για διαρροές. Η ερμηνεία μου είναι η εξής. Δεν σας ζήτησαν εθνική σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια. Σας ζήτησαν εθνική σύνταξη με. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, το κλίμα ήταν υπιότερο του αναμενόμενου. Όχι πως η διαπραγμάτευση δεν είναι σκληρή. Μακάρι. Σας λέω λοιπόν δύο πράγματα. Δεν ζήτησαν μείωση των κύριων συντάξεων, δεν ζήτησαν μείωση καμιάς σύνταξης σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε άλλες φάσεις διαπραγμάτευσης. Άφησαν, όπως πολύ σωστά λέτε, ανοιχτά όλα τα θέματα στα οποία στο παρελθόν είχαν θέσει ως κρίσιμα για αυτούς. Για παράδειγμα, εισοδηματικά κριτήρια ή συντάξεις. Για παράδειγμα, το ύψος της εθνικής σύνταξης. Αυτά τα έθεσαν. Αυτά τα έθεσαν. Σας λέω λοιπόν ότι η τακτική τους είναι το να κρατούν έτσι, ανοιχτά τα θέματα αυτά. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ μιλάω ειδήσεις. Πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Υπουργέ, μισό λεπτό, βγάζετε ειδήσεις. Εθνική σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια και χαμηλότερη, τα 384 και να είναι και κάτω από τα 384. Αυτή λοιπόν. Οι θεσμοί λοιπόν, χωρίς να επιμένουν και να λένε ότι αυτά για αυτούς είναι κόκκινες γραμμές, μας λένε δεν μας αρέσει αυτό που κάνετε, γιατί το σύστημα το αναδιανεμητικό σας βοηθάει τους αδύναμους. Και εμείς θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι απόλυτα αναλογικό. Όπως είναι οι ιδιωτικές ασφαλίσεις. Αυτά που δίνεις, αυτά να παίρνεις. Εμείς τους λέμε ότι στο βαθμό που εμείς εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις του μνημονίου και συγκρατούμε τη δαπάνη, το να βοηθάμε τους φτωχούς είναι δική μας δουλειά. Γι' αυτό μας έβγαλε ο ελληνικός λαός και αυτό θα κάνουμε. Και σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, για εμάς είναι κόκκινη γραμμή και δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Το Δουνουτού έχει άλλη λογική, εμείς έχουμε άλλη λογική. Κύριε Υπουργέ, γι' αυτό σε λέμε ο ελληνικός λαός δεν διαπραγματευόμαστε. Δεν δέχονται τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και της εισφοράς των εργαζομένων. 550 είπαν, εκατομμύρια λιγότερα είναι αυτά. Όχι, δεν μας έβγαλαν καμιά κόκκινη κάρτα γι' αυτό όπως άκουσα και να πω. Και σε αυτό μας είπαν ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει την αγορά εργασίας. Και εμείς τους είπαμε ότι άρα, ακόμα και αν επηρεάσει την αγορά εργασίας, το αντίθετο σοκ, το αντίθετο σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη μείωση των συντάξεων θα ήταν τέτοιο που η κοινωνία δεν θα το άντεχε.
Με λίγα λόγια, η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, γιατί δεν λέμε τα ίδια πράγματα. Αν λέγαμε τα ίδια πράγματα, δεν θα διαπραγματευόμαστε. Αλλά εκεί είμαστε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Υπουργέ, λένε οι αγρότες, κατηγορηθήκαμε στην αρχή ότι φοροδιαφεύγουμε. Αλλά οι πραγματικοί αγρότες είμαστε πάρα πολύ λιγότεροι από αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται. Λένε ότι οι περισσότεροι από τους αγρότες δηλώνουν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ. Λέει, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Αυτή είναι η γυναίκα του δικηγόρου. Είναι ο υπάλληλος που ο οποίος έχει και 5 ελιές. Ακούστε. Έτσι λένε οι αγρότες. Οι πραγματικοί αγρότες δεν φοροδιαφεύγουν, λένε εκείνοι. Μα προσέξτε. Όχι, ακούστε, τα νούμερα λένε την αλήθεια. Μπορεί να τα τραβήξει από εδώ, να τραβήξει από εκεί. Το 88% των αγροτών πράγματι δηλώνουν εισόδημα κάτω από 5.000. Δεν είναι όμως πραγματικοί αγρότες όλοι. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Δεν είναι αυτό που λέμε κατά 12%. Στο 88% αυτών των αγροτών υπάρχει πράγματι και ο δημόσιος υπάλληλος που είχε 100 ρίζες ελιάς. Ή 50, υπάρχει και ο τσαγκάρης στο χωριό που είναι τσαγκάρης αλλά έχει και ένα χωράφι και πάει και το δουλεύει. Στο 88% λοιπόν είναι και αυτοί. Αλλά δεν αλλάζει αυτό την πραγματικότητα. Πώς δεν αλλάζει? Όχι, από τους 450.000 αγρότες. Όχι, καθίστε γιατί δεν την αλλάζει. Διότι το μέσο εισόδημα στο εσωτερικό αυτό το 88 πέφτει στις 2.500 το χρόνο, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Ότι από τις 450.000 αγρότες, μόνο το 12%, 45.000 αγρότες, δηλώνουν πάνω από 5.000 εισόδημα. Από τους 450.000 ανθρώπους, οι 45.000 αυτοί μπορεί ενδεχομένως να έχουν μια επιβάρυνση από τη μεταρρύθμιση. Οι 45.000 από τους 450, για αυτούς μιλάμε. Και για αντίστοιχα ποσοστά, μιλάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μετρημένα κουκιά είναι τα πράγματα. Θα τρελαθούμε με τα μαθηματικά. Άρα, δηλαδή, γιατί, για πείτε. Ποιοι θα πληρώσουν? Δηλαδή, μας παρουσιάζεται ένα σύστημα που όλοι θα είναι ωφελημένοι. Όχι, κάθε από άλλο. Πού θα προκύψουν ακόμα 8 δις? Σας είπα ότι επιβαρύνουμε συνειδητά αυτούς που έχουν πάνω από 30, 40, 50 χιλιάδες, 60 χιλιάδες. Όχι. Σας λέω ξανά. Όποιος έχει κάτω από 12.000 είναι κερδισμένος. Ναι. Όποιος έχει πάνω από 12.000 έχει επιβαρύνσεις. Προσπαθούμε να μετριάσουμε τις επιβαρύνσεις για αυτούς που είναι μέχρι 30.000. Εγώ, αν και δεν τα πάω τόσο καλά με αυτά μαθηματικά όπως ο Ντίνος, ξέρετε τι σας λέει. Στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, το ποσοστό των ανθρώπων που ενδεχομένως βγάζουν περισσότερα και πρέπει να πληρώσουν παραπάνω είναι μικρό σε σχέση με το σύνολο. Έτσι είναι. Από αυτούς θα πάρετε 1,5 δισεκατομμύριο, σας λέει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με το παλιό σύστημα των ασφαλιστικών εισφορών, που δεν ακολουθούσε το πραγματικό εισόδημα, είχαμε τις εισφορές σε ένα εικονικό εισόδημα. Ο δικηγόρος που είχε 10.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο και ο δικηγόρος που είχε 100.000 πλήρωναν τις ίδιες εισφορές. Αυτό έχει ως συνέπεια αυτός που βγάζει πιο λίγα λεφτά να επιβαρύνεται δυσανάλογα ως ποσοστό του εισοδήματός του. Τώρα με το νέο σύστημα που όλοι θα πληρώνουν ανάλογα με τα λεφτά που βγάζουν, ελπίζουμε θα ότι δηλώνουν λιγότερα, δεν μπορούσαν... κύριε Υπουργέ. Όχι, μα δεν με ακούσατε, δεν ακούτε το επιχείρημα. Ναι. Το επιχείρημα είναι λοιπόν ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν παλιά να πληρώσουν, γιατί υπολογίζαμε τις φορές τους σε ένα εικονικό, φανταστικό, πολύ πάνω από τις ανάγκες τους εισόδημα, τώρα που θα το μετράμε την εισφορά τους πάνω σε αυτά που πράγματι βγάζουν, μπορεί να είχαν πεταχτεί έξω από το σύστημα, οι μισοί δεν μπορούσαν ακόμα να πληρώσουν. Ακόμα και έτσι, και να, είναι, ακόμα και έτσι τρόπο, να είναι. Αυξάνει η εισφοροδοτική βάση και με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε τα έσοδα. Και ακόμα έτσι, και έτσι να είναι, όπως τα λέτε, θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, γιατί ο άλλος προκειμένου να γλιτώσει φόρους, εθισμένος στη φοροδιαφυγή τόσα χρόνια, θα δηλώνει λιγότερο εισόδημα. Είπατε τη μαγική λέξη. Εθισμένος στη φοροδιαφυγή. Πιάστε τους. Ήθελε να φοροδιαφύγει. Πιάστε τους. Φοροδιέφευγε. Πιάστε τους. Εμείς λοιπόν θα εντείνουμε τα μέτρα. Και όχι μόνο πριν τα μέτρα γιατί δεν τους πιάνετε. Ερώτημα. Ακούστε, εάν πατάξετε τη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, χρειάζεται νέο ασφαλιστικό? Όχι. Αυτό είναι το στίχημα. Αυτό είναι το στίχημα. Χρειάζεται νέο ασφαλιστικό για να μοιράσει τη δίκαιη πίτα. Γιατί το παλιό ασφαλιστικό ήταν στρεβλό. Δεν ήταν δίκαιο πράγμα. Στρεβλό για έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε 40 χρόνια και πλήρωνε τις εισφορές του κανονικά. Αν δείτε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Προβλέπουμε ένα αντικειμενικό σύστημα εισφορών για τις επιχειρήσεις έντασης εργασίας. Είναι αντικειμενικό να παίρνει λιγότερα χρήματα από αυτά που έχει δώσει η Υπουργεία ο μισθωτός? Λέω για ένα κάτι που δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν επιχειρήσεις που βάζουν τον κόσμο να δουλεύει 8ωρο, 10ωρο, πληρώνουν 4ωρο. Εκεί λοιπόν εμείς βάζουμε ένα αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των εισφορών. Τους πιάνουμε. Πώς τους πιάνουμε? Όχι μόνο με την ένταση των ελέγχων. Λέμε ότι σε μια επιχείρηση, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο,
Δεν μπορεί να έχεις ένα ξενοδοχείο με 1000 κλίνες και να έχεις λιγότερο από 10 καθαρίστριες με πλήρες ωράριο. Πόσους πιάσατε? Αν έχεις ένα σούπερ μάρκετ και 10 ταμεία, δεν μπορεί να έχεις λιγότερο. Βγάλτε στοιχεία από όσους πιάσατε. Με 3. Βγάλτε στοιχεία από όσους πιάσατε. Ένα αντικειμενικό σύστημα τη εισφορά. Κύριε Υπουργέ, τι μου λέτε εδώ, υπάρχουν άνθρωποι. Κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει το δώρο των Χριστουγέννων. Και δεν διαμαρτύρονται. Και δεν διαμαρτύρονται για να μην χάσουν τη θέση δουλειά που του δίνει 300 ευρώ το μήνα. Προσπαθούμε να του βοηθήσουμε. Ελάχιστα. Υπάρχει ζούγκλα εκεί έξω. Αυτή τη ζούγκλα δεν τη φτιάξαμε εμείς. Είχατε υποσχεθεί να την αλλάξετε. Προσπαθούμε να τη μαζέψουμε. Είχατε υποσχεθεί να την αλλάξετε. Προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Δεν θα έπρεπε να αλλάξουν και εργασιακές σχέσεις. Τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι σε σωστή κατεύθυνση. Βοηθάνε του μικρού, του αδύναμου, του φτωχού. Δεν είμαστε μάγοι να αλλάξουμε την κατάσταση από τη μια μέρα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, εάν μειωθεί και μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Για στην Εθνική Σύνταξη. Τα 384. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Α, το απορρίπτω. Είναι κόκκινη γραμμή για μας τα σύνορα. Κόκκινη γραμμή τι σημαίνει? Σύγκρουση κόκκινη, με τους... Έχουμε πει λίγες κόκκινες γραμμές. Κόκκινη γραμμή είναι ότι δεν θα μειωθεί καμιά κυρία σύνταξη. Καμιά κυρία σύνταξη δεν θα μειωθεί. Από τις υπιστάμενες. Κόκκινη γραμμή για μας είναι ότι στο ένα σύστημα όπως είναι οι συντάξεις. Όπως είναι οι συντάξεις. Ανεξαρτήτως ύψους. Ανεξαρτήτως ύψους. Όπως είναι οι συντάξεις. Κόκκινη γραμμή για μας είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα σπίτι να μην παίρνεις σύνταξη. Αυτά τα πράγματα Υπουργέ, όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να ισχύουν. Υπουργέ, για τις συντάξεις, ξαναπείτε το σας παρακαλώ. Ανεξαρτήτως ύψους. Δηλαδή οι υψηλές συντάξεις και οι χαμηλές θα είναι το ίδιο. Το ξανάπα. Έχουμε βάλει ένα πλαφόν στην καταβολή των ανώτατων συντάξεων. Το πλαφόν αυτό ενδεχομένως να τροποποιηθεί. Δεν μιλάμε για το πλαφόν. Μιλάμε για τις κύριες συντάξεις και για τη μείωσή τους. Οι αγρότες λένε ότι. Οι εισφορές, οι ασφαλιστικές και η φορολόγησή τους θα φτάσει στο 80-83% του εισοδήματός τους. Και λένε, μπορώ να ζήσω εγώ με τα υπόλοιπα. Μπορώ να ανταγωνιστώ τους αγρότες των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών. Μήπως εγώ υποχρεωθώ να φύγω από τη γη μου και ή να μεταναστεύσω ή να έρθω στον υπερπληθυσμό των ανέργων στην Αθήνα. Τι τους απαντάτε? Ακούστε, αυτοί οι αριθμοί είναι μαγικοί αριθμοί. Δεν βγαίνει έτσι. Έγραψα ένα άρθρο ακριβώς για να έχει και την υπογραφή μου από κάτω στην Κυριακάτικη Real της προηγούμενης εβδομάδας. Και είπα μερικά πολύ απλά πράγματα. Ότι ακριβώς επειδή η ασφαλιστική επιβάρυνση είναι έξοδο και αφαιρείται από τα βιβλία εσόδων-εξόδων του ελεύθερου επαγγελματία και του αγρότη, κάθε ευρώ πρόσθετης επιβάρυνσης σημαίνει ορισμένα σέντς, μισό περίπου ευρώ ή πιο κάτω. Από ελάφρυνση στο φορολογικό επίπεδο. Πήρα λοιπόν ένα παράδειγμα, το πιο ακραίο παράδειγμα, αυτό που επιβαρύνουμε περισσότερο από όλα. Ένα γιατρό ή ένα ελεύθερο μηχανικό, ένα μηχανικό είχα πάρει, που παίρνει 60.000 το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φτάνει να έχει αθρηστική επιβάρυνση, ασφαλιστική και φορολογική, στο 55%. Με το νέο φορολογικό που έχουμε, για το ποσό πάνω των 50.000, μπορεί να ανεβεί λίγο η φορολογική επιβάρυνση για αυτούς. Επαναλαμβάνω, εάν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε τους ανθρώπους που έχουν πάνω από 50-60.000 ευρώ εισόδημα ξέρουμε, και 50, να τους φορολογήσουμε. Χωρίς διάθεση να λαϊκίσω. Χωρίς διάθεση να λαϊκίσω. Χωρίς διάθεση να λαϊκίσω. Δεν είναι αυτοί που τα βγάζουν. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο 5.000-15.000 ή 10.000. Χωρίς διάθεση λαϊκισμού, κύριε Υπουργέ. Μια βόλτα στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και στα Μπουζούκια να πάτε. Θα μετρήσετε σε μια εβδομάδα περισσότερους. Ξεκινάτε ανάποδα, μας προσέξτε. Προσέξτε. Ακούστε, είναι το μεγάλο παράπονο εδώ προσωπικά το δικό μας. Στην Ελλάδα, ξεκινάτε ανάποδα, κύριε Υπουργέ. 100 χρόνια κάνουν πάρτι οι άνθρωποι αυτοί που βγάζουν. Εμείς το λέμε χρόνια. Μαζί τα λέγαμε. Κύριε Κατσούγκαλε, μαζί τα λέγαμε. Μαζί τα λέγαμε και η δέσμευση δική σας ήταν. Ότι αυτούς θα τους βρείτε, ότι αυτοί οι άνθρωποι μάλιστα κολλάγανε και δίπλα στο σύστημα. Αυτό κάνουμε. Ακούστε και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν προσέξετε θα κολλήσουν και στο δικό σας σύστημα. Αυτό κάνουμε. Κοιτάξτε όμως με τους φορολογικούς συντελεστές. Αν δεν ερχόταν ο Μπόριανς εδώ πέρα να δώσει τη λίστα, δεν θα τους βρίσκαμε. Ακούστε, στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα με τη φοροδιαφυγή. Παντού όμως στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχουμε ένα ζήτημα με την υπερελάφρυνση των πλούσιων και των υπερπλούσιων. Όταν ο Ρίγκαν ήρθε στην εξουσία, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής στην Αμερική ήταν 72% για τα άτομα, 76% για τις επιχειρήσεις. Ο Ρίγκαν το πήγε στο 26%. Με την πρώτη τετραετία του λοιπόν έδωσε ένα δώρο 50% στους πλούσιους και στους υπερπλούσιους. Κύριε Υπουργέ. Από εκεί την εποχή και μετά, τα κράτη πρόνοιας σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να έχουν θέμα. Γιατί όταν τους κόβεις τα έσοδα από τη φορολογία δεν μπορούν να συντηρηθούν. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα είναι ένα μικρό δείγμα μιας πολύ μεγαλύτερης σύγκρουσης που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 ανάμεσα στο κοινωνικό κράτος και στον νεοφιλελευθερισμό. Και μέχρι τότε, μέχρι να αποδώσουν όλα αυτά, αυτοί που κλείσαν τα μαγαζιά τους, αυτοί που βγήκαν στους δρόμους, δεν θα δουν καλύτερες μέρες παρά μόνο εάν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, εάν πέσει η ανεργία, έτσι εάν. Έτσι είναι. Εσείς ξεκινήσατε ανάποδα. Μέχρι στιγμής, προσέξτε όμως,
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα μέτρο που να στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση, την πάταξη ενεργείας, τη μείωση έτσι, της φοροδιαφυγής, την ανάπτυξη. Έχουμε αυτά τα οποία σας υποχρεώνει το μνημόνιο να εφαρμόσετε και είναι όχι, όλα δυσβάστακτα. Όχι, αυτή είναι η διαφορά. Εάν κάναμε ό,τι μας υποχρέωνε το μνημόνιο να κάνουμε. Δεν έχετε κάνει κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό κάνετε. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Πέστε μου ένα μέτρο. Ένα μέτρο. Ένα αναπτυξιακό μέτρο. Ακούστε κύριε Παδάκη. Ένα αναπτυξιακό μέτρο. Να καταργήσουμε. Ας πάρουμε τα δικά μου και θα σας πάμε μετά στα αναπτυξιακά. Το μνημόνιο έλεγε να καταργήσουμε το ΕΚΑΣ. Δεν μας έλεγε να κάνουμε την εθνική. Δεν το καταργείτε. Σταδιακά. Καταργείτε. Δεν μας έλεγε να κάνουμε την εθνική σύνταξη. Αν κάναμε μόνο ό,τι μας έλεγε το μνημόνιο. Μισό λεπτό. Εδώ μας βγάζετε είδηση. Το ΕΚΑΣ μπαίνει στην εθνική σύνταξη. Και δεν θα δίναμε το πληρέστορο υποκατάστατο. Μισό λεπτό. Το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ μπαίνει. Αυτό σας λέω. Κύριε Παπαδάκη, λέω. Όχι. Είναι μεγάλη είδηση αυτή που βγάζετε τώρα. Εάν το ΕΚΑΣ μπει στην εθνική σύνταξη, συνυπολογίζεται στην εθνική σύνταξη, αυτός ο οποίος δεν παίρνει ΕΚΑΣ θα έχει μειωμένη εθνική σύνταξη. Δεν είπα αυτό, είπα άλλο πράγμα. Το ΕΚΑΣ είχε σαν σκοπό να αντιμετωπίσει τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Τι θα υποκαταστήσει, πώς θα το ξαναπάρει το ΕΚΑΣ αυτό το χάρι. Κύριε Παπαδάκη, μου λέω το εξής πολύ απλό πράγμα. Το ΕΚΑΣ είχε σκοπό να αντιμετωπίσει τη φτώχεια των ηλικιωμένων. Ναι. Το μνημόνιο μας υποχρέωσε, αυτό που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι και το Πασόκ, το ΕΚΑΣ σε ένα ορίζοντα 3 χρόνων να το κόψουμε. Μάλιστα. Εάν κάναμε μόνο ό,τι μας λέει το μνημόνιο, οι φτωχοί άνθρωποι χωρί προστασία. Εμείς λοιπόν για να δώσουμε πληρέστερη προστασία από το ΕΚΑΣ, καθιερώσαμε την εθνική σύνταξη που ξεκινάει και δίνει 3,84 ευρώ. Και σας λέω κύριε Υπουργέ, και σας λέω, κύριε Υπουργέ μου, όποιος δεν παίρνει ΕΚΑΣ δεν θα παίρνει εθνική σύνταξη. Όχι βέβαια. Θα παίρνουν εθνική σύνταξη. Δηλαδή μισό λεπτό. Αυτή είναι η βασική 384... Κύριε Παπαδάκη, ακούστε πια. Άρα αυτό που έπαιρνε το ΕΚΑΣ το κάνει. ΕΚΑΣ δεν το έπαιρναν όλοι. Γιατί θα το πάρει και αυτό ο οποίο δεν έχει κατάργηση. Κύριε Υπουργέ, το ΕΚΑΣ. Σας παρακαλώ για να γίνει κατανοητό. Να γίνει κατανοητό. Γιατί βγάζετε είδηση. Σας παρακαλώ. Καμιά είδηση δεν έβγαλα. Σας είπα την εθνική σύνταξη την παίρνουν όλοι. Ακούστε να σα πω τι λέω εγώ και θα γίνει κατανοητή. Ακούστε με. Το ΕΚΑΣ στο παρελθόν δεν το έπαιρναν όλοι. Το έπαιρναν όσοι είχαν από ένα εισόδημα σύνταξη και κάτω. Αυτό οδηγούσε σε πολύ μεγάλες αδικίες. Κάποιο που είχε πιο πολλά χρόνια ασφαλιστικά και είχε 10 ευρώ παραπάνω από το όριο, κατέληγε να πάρει λιγότερα χρήματα από αυτόν που λόγω του ΕΚΑΣ ανέβαζε το εισόδημά του. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν και δίκιο δεν ήταν για να εγκαλύπτει όλο τον κόσμο. Και δίκιο δεν ήταν γιατί ήταν αντιασφαλιστικό. Αυτό που κάνουμε λοιπόν τώρα είναι το εξής. Δίνουμε σε όλους μια εθνική σύνταξη ως βάση. Και πάνω σε αυτή την εθνική σύνταξη προσθέτουμε ό,τι έχει μαζέψει καθένας από τις φορές του. Άρα εκπληρώνουμε τον ίδιο στόχο. Άρα το ΕΚΑΣ τέλος. Άρα το ΕΚΑΣ τέλος. Αυτό θέλω να σας πω κύριε Υπουργέ τόση ώρα, ότι είναι μεγάλη αδικία. Γιατί ένας ο οποίος έπαιρνε 500 ευρώ σύνταξη. Έπαιρνε και συν 200 ευρώ ΕΚΑΣ. Συν 200 ευρώ ΕΚΑΣ. 700. Ναι. Τώρα θα του πάει 500 η σύνταξη με την εθνική σύνταξη. Έτσι. Και τα χρόνια που έχει χτίσει. Άρα χάνει 200. Όχι, δεν ξέρουμε ότι χάνει 200. Θα χάνει 50, θα χάνει 70, θα χάσει. Δεν ξέρουμε τι χάνει. Αθρηστικά θα πάρει λιγότερο, κύριε Υπουργέ. Αθρηστικά θα πάρει λιγότερο. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει λιγότερο. Βλέπετε και εσείς το λέτε. Δεν ξέρουμε. Γιώργο, το λέει το μνημόνιο. Εδώ είναι η είδηση. Εδώ είναι η είδηση. Άρα θα πάρει λιγότερο. Γιατί η εθνική σύνταξη θα την πάρει και αυτός που έπαιρνε ΚΑΣ και αυτός που δεν έπαιρνε ΚΑΣ. Άρα λοιπόν αυτός που έπαιρνε 500 ευρώ συν το ΕΚΑΣ, τώρα θα πάρει μόνο τα 500. Όχι, ή 550 ή 560. Γιατί αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού. Είναι σαν να συγκρίνουμε μπύρα. Μα γίνεται δυσμενέστερος ο τρόπος υπολογισμού. Ήταν, λοιπόν, ότι ξέραμε γίνεται δυσμενέστερος. Μα κύριε Παπαδάκη και εσείς και εγώ έτσι. Και αυτοί που το ψήφισαν που δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι. Έτσι, το λέμε, ξέραν τον Ιούλιο τους ότι ΕΚΑΣ θα κοπεί. Το επιχείρημά μου είναι λοιπόν ότι αν εμείς μπαίναμε σταυρωμένα χέρια και κάναμε μόνο ό,τι λέει το μνημόνιο, θα κόβαμε το ΕΚΑΣ, αλλά δεν θα δίναμε καμιά εναλλακτική ισοδύναμη προστασία στο κόμμα. Επειδή είχα δεσμευτεί την εθνική σύνταξη. Επειδή είχα δεσμευτεί να ρωτήσω και εσάς, χωρίς διάθεση λαϊκισμού, βρήκα 300 άτομα που παίρνουν πάνω από 60.000 μισθό ή αποζημίωση και οι οποίοι φορολογούνται πολύ πιο ευνοϊκά από τους υπόλοιπους Έλληνες. Και δεν έχει ακουστεί ότι θα φορολογούνται όπως όλοι οι Έλληνες. Και δεν θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές όπως οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Είναι βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Α, όχι. Εδώ γιατί... λοιπόν μπορώ να σας πω ότι σύμφωνα με το δικό μου νόμο, οι βουλευτές, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, θα πληρώνουν τις ίδιες εισφορές και θα παίρνουν την ίδια σύνταξη όπως όλοι. Θα φορώ, το δικό μου το ασφαλιστικό σύστημα έχει ίδιους κανόνες για όλους. Φορώ. Επομένως, αυτά μπορεί να τα πείτε σοφόρο, σε άλλους. Σε φορώ. Στις προηγούμενες κυβερνήσεις που ψήφιζαν τα φορολόγητα. Ναι, όχι, ακούστε. 60% του εισοδήματός σας φορολογήσετε. Να μας κρίνετε στους νόμους που φέρνουμε. Οι νόμοι που λέτε που δίναν τα φορολόγητα. Θα φορολογήσετε όπως οι μισθωτοί. Είναι νόμοι των άλλων. Θα φορολογήσετε. Κύριε Παπαδάκη, να είστε τίμιος.
Σωστό. Κύριε Βαρδάκη, να είστε τίμιος. Εγώ έτσι, έτσι είναι, έτσι ότι είναι. Με το δικό μου το σύστημα, ότι είμαι ο πρόεδρος του Ρεπάγου και αυτός που κόβει το πρώτο φύλλο από τον μπλοκάκι του, βεβαίως, θα πληρώσουν με τον ίδιο τρόπο τις φορές τους 20% στο εισόδημα. Τον ίδιο φόρο θα πληρώσει ο μισθωτός με τον βουλευτή. Αυτό φυσικά θα ανταλλάξουμε. Δεν είναι δίκαιο. Α, εγώ σας λέω. Γιατί πληρώνει μόνο. Παρά παραδέχεται, είναι και έτσι, παραδέχεστε κι εσείς γιατί. Σύστημα. Ξέρετε γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία. Τότε χρειάζεται να παραδεχτώ έσοδα, ότι το φορολογικό έξοδα σύστημα των άλλων ήταν ταξικό. Έτσι. Το φορολογικά σύστημα των άλλων κάνουν ακριβώς αυτό που λέτε. Ξεκινήστε από αυτό. Και τους απάλασαν. Ξεκινήστε από αυτό. Στα φορολογία και στο ασφαλιστικό πρέπει να κάνεις μερικές κοινωνικές επιλογές. Να δεις ποιους θα βοηθήσεις. Και ποιους θα μπορέσεις να επιβαρύνεις περισσότερο γιατί μπορούν να σηκώσουν πιο πολύ. Βγάλατε την οι άλλοι λοιπόν επιβάρυναν τους φτωχούς. Εμείς θέλουμε να επιβαρύνουμε τους πλούσιους. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν επίκειται και αλλαγή της φορολογίας και των αυτό βουλευτών για να μας το λύσει. Όλα αυτά τα πράγματα θα αντιμετωπιστούν με το νέο φορολογικό και θα το δείτε. Να το δω και να το δω και τότε πράγματι θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Γιατί εγώ τίμιος θέλω να παραμείνω. Όπως να μου πείτε ότι έχω δίκιο για το ασφαλιστικό. Υπουργέ, γιατί για το ασφαλιστικό έχω τις ενστάσεις μου μέχρι να δω. Γιατί όχι, όχι, για αυτό το θέμα. Αλλού να έχετε ενστάσεις. Ναι. Ότι είναι ίδιο για όλους, είναι ίδιο για όλους. Βεβαίως. Πείτε ένα μπράβο. Βεβαίως να είναι ίδιο με όλους, αλλά προσέξτε. Προσέξτε. Να μην δώσουμε την χαρακτήρα της αναδιανομής σε ένα σύστημα ασφαλιστικό το οποίο δεν θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Άλλο αλληλεγγύη. Και άλλο ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό. Μα όχι, εάν όχι, μου πείτε εμένα, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι, εδώ διαφωνούμε. Για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να βασίζεται ακριβώς στην αναδιανομή και στην αλληλεγγύη. Αυτό το νόημα του ασφαλιστικού σύστημα. Και στην ανταποδοτικότητα. Και στην ανταποδοτικότητα, αλλά όχι ναι, μόνο ναι, ανταποδοτικότητα. Στην ανταποδοτικότητα. Ακούστε, όμως. Και στην ανταποδοτικότητα. Ακούστε, είναι δύο αρχές που πρέπει να συνυπάρχουν. Το θέμα είναι πού θα δώσουμε έμφαση. Η ανταποδοτικότητα χαρακτηρίζει κυρίως την ιδιωτική ασφάλιση. Εκεί ό,τι δίνεις παίρνεις. Στην κοινωνική ασφάλιση μπορεί να δουλεύεις μια μέρα στη δουλειά. Για να πάρεις σας ένα εργατικό ατύχημα και να πρέπει να πάρεις σύνταξη σου αμέσως. Χωρίς να έχεις δώσει τίποτα. Σε αυτό λίγο το δίκαιο πράγμα. Σε γιατί λίγο προστατεύει το μικρό, τον αδύναμο, τον φτωχό άνθρωπο. Σε λίγο θα συναντηθείτε με τον. Με τους θεσμούς. Τώρα, σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Σίγουρα θα μπουν στο τραπέζι αυτές οι ενστάσεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί με τον τρόπο που μας είπατε, που αφορούν την Εθνική Σύνταξη, που αφορούν τις εισφορές, βέβαια, που είναι θέματα σημαντικά. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Σαφέστατα. Εάν, κύριε Υπουργέ, σας πούνε, μας είπατε, αυτό θα κάνετε και τελείωσε. Είπατε ότι αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για σας. Βέβαια. Όχι, ακούστε. Ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός είναι κόκκινη γραμμή για όλους μας στην κυβέρνηση. Μην γίνει ροζ μετά, μην γίνει γκρίζα, μην αλλάξει το χρώμα της, να σας πω γιατί. Η Λαγκάρτ είδατε τι είπε χθες. Έτσι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία 5 χρόνια. Το χρέος δεν μειώνεται. Ακούστε τι σας είπα. Εμείς οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε έχουν κοινωνικό πρόσημο. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε χρωματοψία. Βλέπουμε τη μιζέρια και τη μαυρίλα εκεί που υπάρχει και πάμε να τη διορθώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν έντονη συζήτηση, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Να σας ευχαριστήσουμε που σήμερα είσαστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.